Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι βουλευτές, αξιόμαχοι εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, εκπρόσωποι του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεκινώντας από τον ίδιο τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τους αντιπεριφερειάρχες και τους περιφερειακούς συμβούλους, νομίζω ότι να μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στον Κωνσταντίνο τον Μίχαλο δεν αποσκοπεί σε κάποιο είδους παραπολιτικό. Αυτή η σχέση, η συνεργασία, αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που έχει η Περιφέρεια Αττικής με το ΕΒΑ και αυτή η σχέση συνεργασίας που έχει αποκτηθεί με τον πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο, μετράει πολλά χρόνια πριν. Παρόλο που ο ίδιος ο Υπουργός προσπάθησε να μπερδέψει, να θολώσει την πολιτική του ταυτότητα, θέλω να πω ότι ένας από τους λόγους που βρίσκεται στη θέση του Πρόεδρου και ένας από τους λόγους που αυτή η αίθουσα είναι πάντα ανοιχτή, είναι διότι είναι προσανατολισμένος, έχει τροχοδρομήσει στις ίδιες ράγες που έχει τροχοδρομήσει η Περιφέρεια Αττικής τα τελευταία 4,5 χρόνια. Μετράει απτά αποτελέσματα και νομίζω ότι χωρίς να παρερμηνεύσω κανέναν μου συνεργάτη και κανέναν αιρετό από την Περιφέρεια Αττικής, τον ευχαριστούμε. Γιατί όχι στο τόσο μακρινό, αλλά σίγουρα άραχλο, μαύρο, δύστηνο 2014, δεν ήταν αυτονόητο ότι οι δυνάμεις του ιδιωτικού φορέα, ιδιωτικοί φορείς, με συγχωρείτε, με έναν αυτοδιοικητικό φορέα θα μπορούσαν να συνεργαστούν χωρίς να προσμετρήσουν τις διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και τις διαφορετικές κομματικές κάρτες. Κύριε Μίχαλε, σας ευχαριστώ θερμά. Τώρα, το να ευχαριστήσω κάθε ένα σας και κάθε μία για την παρουσία σας σήμερα διπλά, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Μεταφέρω τις ευχαριστίες και των συνεργατών στην Περιφέρεια Αττικής και όλων των υπηρεσιακών, διότι για μας το ότι είστε σήμερα εδώ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι σπουδαία σημασίας. Επίσης, θέλω να πω ότι για πολλούς και για πολλές από εσάς, αυτά που συζητάμε σήμερα με σκληρά αρτικόλεξα, με μία γλώσσα που είναι αυστηρά επιστημονική, είμαι σίγουρη, το λέω εγώ για σας, ότι την ώρα που μίλαγε ο αξιότιμος υπουργός, κάποια από αυτά που αναφέρθηκε στην ορολογία του ήταν άγνωστες λέξεις και παραμένουν. Εξ αυτού σας λέω λοιπόν ότι εδώ δεν μαζευτήκαμε ένα απόγευμα προκειμένου να εμπλουτίσουμε την αγγλική μας ορολογία. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί είναι θέμα δημοκρατίας. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο που συζητάμε τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι μία πρόκληση, είναι ένα στίχημα που παρά τα συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία αναφέρθηκε ο ίδιος ο Υπουργός, μένει ακόμα να κερδιθεί. Θα μου επιτρέψετε μία προσωπική εμπειρία να μοιραστώ μαζί σας. Όταν 1η Σεπτεμβρίου του 2014 μπήκα στο γραφείο της Περιφερειάρχου Αττικής, βρήκα ένα ογκώδες φαξ, συνομήλικό μου σχεδόν, πάνω στο γραφείο. Είμαι 44 στα 45, είμαι στο μετέχμιο δηλαδή εκείνης της γενιάς που δεν χρησιμοποίησε φαξ και βέβαια πόρο απέχω από τα μωρά τώρα, τα νύψια μας, τα εγγόνια μας που έχουν γεννηθεί με το iPhone στο χέρι. Όμως φαξ δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ. Δουλεύοντας πάντα στον ιδιωτικό τομέα, ενδεχομένως αν είχα ένσημα στο δημόσιο, να είχα την εμπειρία του φαξ. Πήρα λοιπόν αυτό το ογκώδες φαξ, άνοιξα την πόρτα, ήμουν ένα τέταρτο στο γραφείο Περιφερειάρχου και το παρουσίασα στους τότε συνεργάτες. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, θεωρώ ότι αν είχα ντυθεί τσολιάς, η αντίδραση των υπηρεσιακών παραγόντων λέγοντάς ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε φαξ, θα ήταν ποιότερη. Και είναι μόνο 4 χρόνια πίσω. Αυτό δηλεί ως παράδειγμα, μη αμφισβητήσουμε, πόσο χρόνο κερδίσαμε κάποιοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη βοηθεία του αρμόδιου Υπουργείου, που κάποιοι, όπως ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι προλίγου, θεωρούσε ότι δεν έχει συσταθεί κιόλας, επικίνδυνα δάης, και πόσο ακόμα όμως βήματα πρέπει να κάνουμε. Διότι οι άνθρωποι που με αντιμετώπισαν σαν τον Τζολιά στα Νάκτορα ήταν συνομήλικοί μου. Αλλά θεωρούσαν ότι πρέπει να πάμε σαν άλλοτε
με το fax. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κάνει πράγματα, αλλά μένουν ακόμα να γίνουν πολλά. Θεωρώ ότι από εκείνη τη μέρα που έδιωξα το fax από το γραφείο μου, έως σήμερα, που μετράμε ήδη 4,5 χρόνια στη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας, έχουμε αντιμετωπίσει με συνέπεια αυτή την πρόκληση και αυτό το στοίχημα, τα οποία, όπως εικάζεται, είναι κρίσιμα όχι μόνο για τη λειτουργία ενός οργανισμού, όπως είναι η Περιφέρεια Αττικής, αλλά επαναλαμβάνω, ad nauseam, και ελπίζω να μην σας κουράζω, ότι είναι κρίσιμα για την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Γιατί οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες είναι ασπίδα κατά της γραφειοκρατίας, που όπως συνηθίζω να λέω, η γραφειοκρατία είναι το άλοθη της διαφθοράς. Και είναι ένα εργαλείο για μια νέου τύπου ανάπτυξη, ισότιμη με μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των Δήμων και των Περιφερειών. Γι' αυτό και στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε κάνει μια στρατηγική επένδυση σε βάθος χρόνου, μέσα από την κομβική συνέρχεια με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Θέλω να σας πω ότι ορίσαμε έφνης μόλις αναλάβαμε τα καθήκοντά μας αντιπεριφερειάρχη ψηφιακής πολιτικής. Και αυτή η στρατηγική επένδυση αφορά είτε τη σύσταση του Film Office, στην οποία ήδη αναφέρθηκε ο Υπουργός και για την οποία πρέπει και εγώ με τη σειρά μου, όχι από γενναιόδωρη, αυρόφρονα διάθεση, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Λευτέρη Κρέτσο, αλλά γιατί σε αυτόν τον τόπο πρέπει να μην είμαστε όλοι μαζί στις επιτυχίες και να ψάχνουμε τον αποδιοπομπαίο τράχο στις αποτυχίες. Λευτέρη Κρέτσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αυτονόητο ήταν. Ήτανε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις για οπτικοακουστικές παραγωγές, αφού δεν υπήρχε κανενός είδους άλοθη, γιατί τα χρόνια πριν το μνημόνιο η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Μάλτα προσέλκυε παραγωγές και βέβαια, ως συνήθως, σε μία σειρά από ζητήματα ήρθε το μνημόνιο και μας έδωσε άλοθη για αδράνεια και αβελτηρία. Είτε για την ψηφιακή αναβάθμιση της πολύμαθης μάνδρας, και εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν λειτουργήσαμε ούτε ψευδεπίγραφα φιλάνθρωπα, ούτε χυδαία ανταποδοτικά απέναντι σε ένα Δήμο που δοκιμάστηκε από μια εθνική τραγωδία, να δω τι θα γίνει και εκεί με τη δικαστική έρευνα, άραγε. Και εδώ πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ράλη, ο οποίος κατάλαβε ότι στην Περιφέρεια Αττικής, επειδή ακριβώς παλεύουμε τις ανισότητες, δεν αντιμετωπίζουμε με ισότιμο τρόπο τους Δήμους. Δεν αντιμετωπίζουμε την Εκάλη και την Κηφισιά, όπως αντιμετωπίζουμε τη Μάνδρα. Στη Μάνδρα, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ήδη έχει παραδοθεί η μελέτη, ώστε ναι, η Μάνδρα, και όχι γιατί, ξαναλέω, λειτουργούμε για να βουλώσουμε στόματα και να λειτουργήσουμε συμψηφιστικά με την απώλεια των ανθρώπινων ζώων, η Μάνδρα θα γίνει Smart City. Κύριε Ράλη, σας ευχαριστώ και σας με τη σειρά. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι μιλάμε για ψηφιακή αναβάθμιση, η οποία έρχεται αφενός να αναδείξει, αλλά και να αμβλύνει τις χρόνιες δομικές παθογένειες μιας τριβλής ανάπτυξης, και η οποία με την τεχνική βοήθεια που δίνουμε στην επιτελική δομή του Υπουργείου και για την οποία υπάρχει ανάδραση, ώστε να έχουμε ένα ολιστικό πρόγραμμα Smart City, όσο το δυνατόν και στους περισσότερους Δήμους. Δεν συνεργάζονται οι Δήμαρχοι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι ιεραρχική η σχέση για να τους εξαναγκάσει Περιφερειάρχης. Κύριε Λιόπουλε, μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Θέλω να σας πω ότι με την καταπροτεραιότητα χρηματοδότηση των δράσεων του προγράμματος από τον άξονα 2 του ΠΕΠ Αττικής, αυτή τη στιγμή δήμαρχοι και δημοτικές αρχές μπορούν να προστρέξουν στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας Αττικής, ώστε και να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο μιας κατά τα άλλα ευρωπαϊκής χώρας επί δεκαετιών και στον πυρήνα της Ευρωζώνης, που ευρωπαϊκή χώρα ήταν όταν έπρεπε να σπεύσει, να υλοποιήσει ευρωπαϊκές δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας, αλλά όχι ζητήματα έξυπνης εξειδίκευσης, ισότητας φύλου, περιβάλλοντος, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε λοιπόν για πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν την αναβάθμιση εν τέλει της καθημερινότητας των πολιτών και όχι ένα δύσκολο τζάργκον που οι 55, 60, οι 45 με δυσκολία ακολουθούμε. Και αφορούν, όταν λέω καθημερινότητα, δεν είναι ιδεολόγημα,
αφορούν δράσεις οδοφωτισμού, αφορούν, όπως ήδη αναφέρθηκε, τους έξυπνους κάδους, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την εξυπηρέτηση των πολιτών. Δεν περιοριζόμαστε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό. Έχουμε ήδη εκχωρήσει πόρους στις αστικές αρχές που υλοποιούν ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για τοπικής κλίμακας έξυπνες πόλεις. Και κάπως έτσι, στην περιφέρεια Αττικής, αθόρυβα και δυνατά, επιχειρούμε να θέσουμε στην υπηρεσία των Δήμων, των πολιτών, εκείνες τις τεχνολογίες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση δυσλειτουργιών, απελευθερώνοντας τις μεγάλες δυνατότητες του αποκεντρωμένου μοντέλου ανάπτυξης με όρους κοινωνικής συνοχής, εφόσον μας αφήνει η εθνική κυβέρνηση. Αναμένω τον κλεισθένη νούμερο 2. Ναι, κύριε Κοτσόπουλε, για σας βαράει καμπάνα. Άρα, στο πλαίσιο τώρα του ΠΕΠΑ Αττικής, χρηματοδοτούμε επίσης σημαντικές παρεμβάσεις για εμβληματικά έργα, όπως είναι η εφαρμογή της τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Ακροθυγώς αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός, που διασφαλίζει σε πραγματικό χρόνο έγκυρη ενημέρωση των επιβατών και συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του στόλου των οχημάτων. Ηλεκτρονικό εισιτήριο, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ακουγόταν ως ένας εξωπραγματικός σχεδιασμός και που δυστυχώς οι αντίπαλοι του, όσοι δεν θέλαν το ηλεκτρονικό εισιτήριο, φροντίσανε για αρκετούς μήνες το ηλεκτρονικό εισιτήριο να είναι ανάθεμα στο στόμα των περισσότερων. Επιμείναμε σε αυτή τη μάχη. Ήταν άδικο, ήταν πολύ άδικο, μια τέτοια εφαρμογή στην οποία και εμείς ως Περιφέρεια Αττικής συμβάλαμε τα μέγιστα, να λιδωρηθεί και να ταΐσει την καχυποψία των συμπολιτών μας απέναντι σε οποιαδήποτε καινοτομία. Την ίδια στιγμή η Περιφέρεια είναι εδώ για την παροχή δωρεάν Wi-Fi σε οχήματα και κεντρικές στάσεις του δικτύου του ΟΑΣΑ. Και μιλώ ακόμα για ένα πρωτοποριακό έργο για το οποίο είμαστε πραγματικά εξαιρετικά υπερήφανες και υπερήφανοι στην Περιφέρεια, για τη δημιουργή γέφυρες πολιτισμού εκτός Ελλάδας πια. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, και με μαλώνουν γιατί δεν πατάω Enter, αναφέρομαι στην ψηφιοποίηση του Μουσείου Ακρόπολης, ένα έργο πνοής, ας τους να τους διαβάσουν λίγο, που βάζει το κορυφαίο μουσείο σε νέα διάσταση. Ήταν ένα ταλαιπωρημένο έργο, κυρίες και κύριοι. Το βρήκαμε, όπως πάρα πολλά πράγματα, να εκκρεμεί. Βλέπω εξαιρετικούς υπηρεσιακούς παράγοντες που γνέφουν. Δεν βρήκαμε καμία εξήγηση γιατί όλοι αυτοί οι τεχνοκράτες που θεωρούσαν ότι και αν ακόμα τα μνημόνια δεν μας τα είχαν επιβάλει, θα έπρεπε να τα είχαμε ήδη εφεύρει για να αλλάξουμε, να κάνουμε τον ιδιωτικό τομέα καλύτερο και το δημόσιο πιο αποτελεσματικό, δεν είχαν προχωρήσει το Μουσείο της Ακρόπολης. Αντιλαμβάνεστε ότι ιδίως για τους επισκέπτες, για τους τουρίστες, αλλά με ό,τι σημαίνει αυτό σε πολιτισμική και πολιτιστική υπεραξία για την πατρίδα μας, η ψηφιοποίηση του Μουσείου Ακρόπολης έδωσε έναν πολύ διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της τέχνης και δημιούργησε νέα χωροχρονικά δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδρές οι γραμμές στις οποίες κινούμε για να περιγράψω τους τρόπους κοινής παρέμβασης και συνεργειών, ξεκινώντας από το ΕΒΕΑ και για τις ανάγκες της σημερινής συζήτησης και παρουσίασης έργου, όχι εξαγγελιών, σταμάτησε στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Αλλά υπάρχει, νομίζω, και άλλη μία πτυχή των νέων τεχνολογιών στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα τη χαρακτήριζα ως χρηστική πτυχή και θέλω λίγο την προσοχή σας. Είναι μια πτυχή ιδιαίτερης σημασίας, γιατί, κυρίες και κύριοι, αφορά τόσο τα του οίκου μας, όσο και αυτή καθ' αυτή την εξυπηρέτηση του πολίτη. Και σε αυτόν τον αγώνα που έχουμε να δώσουμε, ο οποίος βεβαίως αφορά τους μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς δείκτες, τα ομόλογα, την ιστορία της Επιτροπίας, έχουμε και άλλον αγώνα να δώσουμε απέναντι στην κρίση δημοκρατίας. Και θέλω να μας πάω πιο πίσω και από το 2014... Ανάμεσα στους θεσμούς οι οποίοι φάνηκαν στα μάτια των συμπολιτών μας αναξιόπιστοι ήταν θεσμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χτυπήθηκαν πριν από το συνδικαλιστικό κίνημα, χτυπήθηκαν πριν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επομένως, για μας, την Περιφέρεια Αττικής, που 4,5 χρόνια έχουμε τώρα αντιμέτωπο, η αντιμετώπιση και η εξυπηρέτηση αυτή καθ' αυτή του πολίτη ήταν τόσο σημαντική, όσο και να αποδείξουμε ότι υπάρχουν διοικήσεις, ερετά πρόσωπα και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν ανταποκρίνονται στο στερεότυπο που έχει ο Έλληνας και η Ελληνίδα για αυτούς.
Και έτσι με αυτόν τον τρόπο προχωρήσαμε στον εξυγχρονισμό και τη μείωση του κόστους σε εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών μας, στην εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης. Και πιστέψτε με, όσο και να ακούγεται αυτονόητο, χρειάστηκε να χτυπηθούμε σαν τα κρυάρια με πολλούς και πολλές που θέλουν να ξαναφέρω το ογκώδες φαξ στο γραφείο μου. Και τέλος, βέβαια, στην απελευθέρωση της αναπτυξιακής δυναμικής για την περιφέρεια Αττικής σε σχέση με την νεοφυή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια μέσα από τη στήριξη των startups. Αυτά με φαξ δεν γίνονται. Και εδώ να πάρω επίσης τα πράγματα με τη σειρά και να πω ότι αφού επενδύσαμε στον εξυγχρονισμό και στο εσωτερικό νοικοκύρημα των υπηρεσιών μας, προχωρήσαμε στην αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αλλά ακριβοσυντήρητων, κυρίες και κύριοι, πληροφοριακών συστημάτων μας. Υπήρχαν υπολογιστές που δεν τους είχα προλάβει ούτε εγώ, δηλαδή, για να καταλάβετε, πολλών δεν μάν, νέο παιδιά όπως είναι ο Νάσος Ολιόπουλος, με νέα, αποτελεσματικότερα αλλά και φθηνότερα. Και έτσι κατορθώσαμε όχι μόνο να διευκολύνουμε τη δουλειά του προσωπικού και των στελεχών της περιφέρειας, αλλά και να εξυγχρονίσουμε μια σειρά διοικητικών διαδικασιών που πολλές φορές, το λέω εγώ και αναλαμβάνω την ευθύνη, κυρίες και κύριοι, φλέρταραν με την νομιμότητα, αν δεν φλέρταραν με την ανομία. Και το καταφέραμε αυτό χωρίς να έχουμε στο πλευρό μας, θα το λέω, εκείνους ακριβώς που από τη θέση τους όφυλαν να διεκδικούν και να ζητούν σχετικές ενέργειες που θα διευκόλυναν τη δουλειά των συναδέλφων τους και θα μείωναν πιθανή έκθεση των συναδέλφων τους σε ενδεχόμενες αυθαίρετες απαιτήσεις που μπορεί να έχει μια πολιτική ηγεσία. Εγώ δεν σας λέω κανένας μεγάλο εργολάβος. Παρ' όλα αυτά, συνεχίσαμε, κερδίσαμε και καταφέραμε να αλλάξουμε το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων εσωτερικής λειτουργίας της περιφέρειας Αττικής, με το τρέχον κόστος συντήρησης να είναι μειωμένο κατά 10 με 15% σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν είναι χρήματα τα οποία σώθηκαν από την τσέπη της Δούρου, σώθηκαν από την τσέπη όλων μας σε δύσκολα χρόνια, όταν διαπραγματευόμασταν για τη δεύτερη αξιολόγηση, όταν διαπραγματευόμασταν για την τρίτη αξιολόγηση, όταν καρδιοχτυπούσαμε για την περικοπή των συντάξεων. Αλλά την ίδια στιγμή οι υπηρεσιακοί παράγοντες του δημοσίου, αιρετοί παράγοντες, είχαν την πολυτέλεια να πληρώνουν με έναν πολύ ακριβό τρόπο παλαιά πληροφοριακά συστήματα. Σε αυτή τη μείωση, κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να συνυπολογίσω την πρόσθετη μείωση του κόστους μετά από την υιοθέτηση του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων. Είναι το γνωστό πρόγραμμα ΙΡΙΔΑ, που παρέχουν δωρεάν, και θέλω να τους ευχαριστήσω στην Περιφέρεια Αττικής, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτική Αεροπορία. Και να σημειωθεί εδώ ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι ο πρώτος αυτοδιοικητικός φορέας που αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή σε υλοποίηση της στρατηγικής συνέργειας που ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το οποίο πρώτο ανέπτυξε το σύστημα αυτό. Παράλληλα, λάβαμε την απόφαση να λειτουργήσουμε και ως καταλήτης για τη διάδοση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μέσα από δύο επιμέρους στόχους. Πρώτον, μέσα από τη στήριξη και τη χρηματοδότηση ενεργειών που βάζουν στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στα σχολεία, και μέσα από δωρεές υπολογιστών και μέσα από μια προγραμματική σύμβαση για διάθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ για την εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων στα σχολεία της Αττικής. Και δεύτερον, επιλέγοντας παρεμβάσεις και ενέργειες με σαφές πρόσημο σχετικά με το ποιοι ωφελούνται από την ενσωμάτωση στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της χώρας, γιατί έχουμε ένα μότο στη διοίκηση της περιφέρειας Αττικής: η ουδέτερη διαχείριση είναι άδικη διαχείριση. Και αυτοί που εφολούνται λοιπόν από τις δυνατότητες προσφέρει η πλατφόρμα ψηφιακής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης της περιφέρειας Αττικής μέσα από ένα πληρέστατο οδηγό καταγραφής των διαδικασιών, των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση του συνόλου των διοικητικών πράξεων της περιφέρειας Αττικής, είναι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν ακριβά Apple. Και βέβαια έχουμε και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, αγωνία όμως ο Κατοπούδης να μιλήσει. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να προχωρήσω μόνο στάχυολογώντας, λέγοντας για τη δυνατότητα με μια σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα γεωαπεικόνησης των εκτελούμενων έργων να μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες μας για την πορεία των έργων της περιφέρειας, για τα οικονομικά τους μεγέθη και άλλες συναφείς με την υλοποίηση της λεπτομέρειες, που είναι για μας ύψιστο καθήκον πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής λογοδοσίας. Και είναι απλά μια άμυνα
απέναντι σε ένα τείχος μέσων μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικών, ψηφιακών και όχι, που δεν μας ελέγχουν για αυτά, μας ελέγχουν ότου θαύματος για άλλα. Άρα βάλαμε έτσι και άνον έναν κρίκο για μια αδιαμεσολάβητη σχέση με τους πολίτες της Αττικής, για μια εγκυρότερη ενημέρωση και ενίσχυση διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Προσπάθησα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε τα τελευταία 4,5 χρόνια στην περιφέρεια Αττικής σε σχέση με την υπόθεση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών για μας δεν είναι μια υπόθεση που είναι μόνο σήμαντη. Τροφοδοτεί πολιτικές που αγγίζουν τα σύγχρονα διακυβεύματα της λειτουργίας της δημοκρατίας, τροφοδοτεί πολιτικές με το πρόσημο της κοινωνικής αλληλεγγύης και της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης που οφείλουμε και εμείς ως φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνδιαμορφώνουμε. Και οπότε, όπως καταλάβατε, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε απέναντί μας όχι απλά πολιτικούς αντιπάλους, κυρίες και κύριοι, αλλά ορκισμένους εχθρούς της πρόοδου, ανθρώπους που θεωρούν και τις ψηφιακές τεχνολογίες εργαλείο ταξικής επικράτησης και αποκλεισμού. Και αυτόν τον αγώνα κατά του χθες και της οπισθοδρόμησης το δίνουμε 4,5 χρόνια και σας καλώ, τουλάχιστον για τους επόμενους 3 μήνες, να τον δώσετε μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ.